Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι για να υποδεχθούμε τον Παντελή Σαββίδη εδώ στο στούντιο της εκπομπής. Καλησπέρα, Παντελή. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου. Πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε μια αποτίμηση του ταξιδιού, αν μπορεί να γίνει, του Ρώσου Προέδρου, του κυρίου Πούτιν. Τι λες, βγήκε Λέξτε. Κάτι από το ταξίδι αυτό? Δεν νομίζω. Εσείς πιστεύετε ότι βγήκε κάτι? Όχι. Εγώ όταν. Ξέρετε, καθώς διάβαζα τα ρεπορτάζ. Μου έκανε εντύπωση το εξής, θα ξεκινήσω από αυτό, γιατί μετά θα το εστιάσουμε, γιατί εγώ πιστεύω ότι το ενδιαφέρον αυτό πρέπει να το δούμε κυρίως στο όρος και στη σχέση με την Εκκλησία και την πολιτική της Ρωσίας προς την Εκκλησία. Διάβαζα λοιπόν σε ένα από τα ρεπορτάζ ότι ο κύριος Τσίπρας είπε εκεί στον κύριο Πούτιν ότι η Ελλάδα θα μπορούσε, λέει, να μεσολαβήσει μεταξύ Ρωσίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα λοιπά, για να βελτιωθούν οι σχέσεις και τα λοιπά. Και η απάντηση του Πούτιν ήταν. Και με έκανε εντύπωση αυτό, γι' αυτό το λέω. Εντάξει, λέει, τώρα η Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει και Ηράκλειους άθλους στην κατάσταση που βρίσκεται. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι καλό είναι λίγο να ισορροπήσουμε και να ξέρουμε το μέγεθος και τις δυνατότητες που έχουμε. Και τη συγκυρία, για να μην γινόμαστε, ρόλο, γιατί έχει σημασία. Τώρα είμαστε που είμαστε σε μια απαξιωτική θέση διεθνώς, ας κρατήσουμε και μια στοιχειώδη αξιοπρέπεια σε επίπεδο κορυφής. Τώρα κοιτάξτε. Η Ρωσία με το Άγιον Όρος και με το Πατριαρχείο κάνει εδώ μια διαχρονική πολιτική. Το γεωπολιτικό το αφήνουμε, γιατί πιστεύω ότι γεωπολιτικά η Ρωσία προσπαθεί να βγει από την περικύκλωση των ΗΠΑ. Την προηγούμενη φορά σας είπα για τη γεωπολιτική θεωρία του Μακίντερ. Δεν μπορεί να βγει από τη δική μας περιοχή. Και οι χώρες σαν την Ελλάδα, άλλωστε το υπενόησε και ο κύριος Πούτιν όταν σε αυτό που είπα προηγουμένως με τον κύριο Τσίπρα, δεν έχουν τη δυνατότητα να βγάλουν από την απομόνωσή της στη Ρωσία και η Ρωσία το ξέρει πολύ καλά αυτό. Εάν εκείνο που την ενδιαφέρει κυρίως στη Ρωσία, για να πάω στο γεωπολιτικό και να το κλείσουμε, είναι η αγωγή, κυρίως η ενεργειακή αγωγή. Αυτή τη στιγμή έχει απομονωθεί. Ό,τι προχωράει βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από αυτό που επιθυμεί η Ρωσία. Δεν αποκλείεται όμως την πορεία των πραγμάτων, επειδή και η Αμερική κάνει πολιτική, να τις αφήσει να διοχετεύσει φυσικό αέριο στους αγωγούς, κυρίως αυτόν τον αγωγό που θα φτιαχτεί τώρα, αλλά με προϋποθέσεις που προς το παρόν δεν συντρέχουν. Δηλαδή με κάποια συνεργασία της Ρωσίας, ενδεχομένως, για παράδειγμα, με μια Ισραηλινή εταιρεία. Ναι. Για να βγει από την απομόνωσή της, γιατί κάποιον που τον έχεις πάντα απομονωμένο, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτός θα αντιδράσει κάποια στιγμή και βία, όπως και τα θηρία. Τώρα στο Άγιον Όρος, εκείνο που μαθαίνω συζητώντας και με αγιορείτες πατέρες, είναι ότι εκείνο που σχολιάστηκε είναι η Ρωσία θεωρεί ότι αυτή τη στιγμή γιορτάζει τα 1000 χρόνια, λέει, του ρωσικού μοναχισμού. Οι αγιορείτες επισημαίνουν ότι ο μοναχισμός είναι αγιορείτικος, μέσα στον οποίο υπάρχουν και Ρώσοι. Δεν υπάρχει δηλαδή αγιορείτικος μοναχισμός, ρωσικός μοναχισμός στο Άγιον Όρος. Υπάρχει αγιορείτικος μοναχισμός μέσα στον οποίο είναι και. Και δεν υπάρχει διάκριση ανάλογα με την εθνικότητα, κάτι τέτοιο. Και βεβαίως δεν υπάρχει διάκριση, γιατί όπως ξέρετε, το Άγιον Όρος υπάγεται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει μια οικουμενική αντίληψη, δηλαδή διαχρονικά η αντίθεση του Οικουμενικού Πατριαρχείου με το λεγόμενο φιλετισμό ή τον εθνικό φιλετισμό, ήταν η σύγκρουση αυτή, είναι διαχρονική και νομίζω ακόμη και σήμερα υπάρχει. Άλλωστε η έννοια του Οικουμενικού Πατριαρχείου έχει μια διάσταση τέτοια οικουμενικότητας. Το άλλο που προσπαθούν να κάνουν οι Ρώσοι και ως πολιτικοί, γιατί μέσα από την Εκκλησία προσπαθούν να κάνουν και αυτοί πολιτικοί. Προσπαθούν λοιπόν να στείλουν, και είναι μόνιμο έτοιμο τους αυτό, περισσότερους μοναχούς στο Άγιον Όρος, και εδώ υπάρχει μια, ας το πω έτσι, μια δυστοκία που έχει και διαστάσεις πέραν του Αγίου Όρους. Ας μείνουμε προς το παρόν σε αυτό. Και είναι γνωστό επίσης ότι η Ρωσική Εκκλησία διεκδικεί την ηγεσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, δεν της την δίνουνε, και αυτό ίσως, αυτή η διεκδίκηση ίσως σώζει, θα έλεγα, το Πατριαρχείο να βρίσκεται στα χέρια Ρωμιών. Δεν λέω Ελλήνων, προσέχω τις λέξεις μου, στα χέρια Ρωμιών. Υπάρχει διάκριση μεταξύ Ρωμιού και Έλληνα. Ο Έλληνας ήταν στα χρόνια του Βυζαντίου και Ρωμιός. Λοιπόν, οι Ρωμιοί ήταν περισσότεροι, κάτι μια ευρύτερη έννοια από τους Έλληνες. Λοιπόν, για λόγους προφανείς πολιτικούς, το Οικουμενικό Πατριαρχείο δέχεται την υποστήριξη ισχυρών δυνάμεων για να μην περάσει σε ρωσικά χέρια. Πάντως, τέτοιου είδους αντιθέσεις στο παρασκήνιο υπάρχουν, όπως και αν το δούμε και λίγο πιο έτσι εκκλησιαστικά και θεολογικά,
Οι αγιορείτες εστιάζουν το ενδιαφέρον τους πολύ και στην πανορθόδοξη διάσκεψη που θα γίνει και στην Κρήτη, διότι πιστεύουν ότι εκεί πρέπει να τεθούν επιτάπητος σύγχρονα ζητήματα και να ληφθούν αποφάσεις από συνόδους που θα χαρακτηριστούν ενδεχομένως αργότερα και οικουμενικές. Πριν πάμε στην Διορθόδοξη, για το Άγιον Όρος. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι η προσοχή των Ρώσων επικεντρώνεται στο μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα. Λογικό. Εκεί είναι όποιοι είναι. Κυρίως Ουκρανοί. Το λεγόμενο, ακριβώς, αυτό θέλω να πω. Ότι υπάρχει ένα τεράστιο θέμα εκεί, και εγώ το έχω αντιμετωπίσει στα ρεπορτάζ μου, νομίζω και εσύ, ότι πλέον το μοναστήρι, η πλειοψηφία του, της συνόδου του δηλαδή, είναι από καλόγερους, από μοναχούς, οι οποίοι είναι ουκρανικής καταγωγής. Δεν είναι Ρώσοι. Και από ό,τι τουλάχιστον προκύπτει το δικό μου το ρεπορτάζ, υπάρχει μία συνεχής διένεξη, γιατί έχουν μπλοκαριστεί ακόμα και αυτό που ονομάζουν οι αγιορείτες κουρά. Δηλαδή δεν γίνονται πλέον κουρές μοναχών. Εκεί. Γιατί ακριβώς, εκεί, στον Άγιο Παντελεήμονα, γιατί εκεί πηγαίνουν οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί τους μπλοκάρουν, δεν τους κάνουν μοναχούς. Και αυτό έχει εκνευρίσει πάρα πολύ τη ρωσική πλευρά, η οποία έχει περικυκλώσει ουσιαστικά το μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα με διάφορες σκήτες, στις οποίες πηγαίνουν και μονάζουν Ρώσοι και προετοιμάζονται κατά κάποιο τρόπο, ώστε κάποια στιγμή να καταλάβουν το μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα. Κάπως έτσι μου περιγράφεται. Έτσι, το σκηνικό. Νομίζω ότι είναι αρκετά. Έχεις άλλες διαστάσεις ενδιαφέρουσες που βάζεις κι εσύ. Η δική μου η γνώση του θέματος λέει ότι υπάρχει μια δυσκολία στο να γίνουν αποδεκτοί επιπλέον μοναχοί είτε από τη Ρωσία είτε από την Ουκρανία. Το μοναστήρι έχει αυτοαπομονωθεί. Ενδεχομένως να εφαρμόζει, αυτό το λέω με επιφύλαξη, να μην εφαρμόζει καν το τυπικό του, το αγιορείτικο τυπικό, να εφαρμόζει το δικό του τυπικό. Και το θέμα της σύνθεσής του, αν είναι Ουκρανοί ή όχι, ας είμαστε λίγο επιφυλακτικοί, διότι το τι έγινε ακριβώς στη μεταβατική φάση από το 89 στο 92 είναι λίγο συζητήσιμο. Δεν ελέγχω απολύτως την πληροφόρηση που έχω. Μια ανοίξη θα κάνω. Το πώς χαρακτηρίστηκαν οι μοναχοί που ήταν εκεί, οι Ρώσοι, οι Ουκρανοί, είχε μια σκοπιμότητα. Τώρα, δεν μπορώ να επεκταθώ περισσότερο, γιατί ακροθυκώς γνωρίζω και το θέμα, αλλά δεν είμαι και πολύ σίγουρος ότι η συνείδηση των μοναχών που βρίσκονται στον Άγιο Παντελεήμονα είναι ουκρανική. Έτσι, μπορεί να είναι η καταγωγή, αλλά λοιπόν, όχι η συνείδηση. Ναι. Διότι άλλωστε οι Ουκρανοί που αντιτίθενται στη Ρωσία δεν είναι Ορθόδοξοι. Η σύγκρουση των Ουκρανών στο εσωτερικό τους, αυτή που είναι Ορθόδοξη, διάκυνται και λίγο ευμενώς προς τη Ρωσία. Η Ρωσία μέσω του Αγίου Όρους θέλει να έχει, ας το πω έτσι με τη λαϊκή έκφραση, ένα πόδι στην περιοχή, και υπάρχει και μια ιστορική αναφορά σε προσπάθειες που έκανε η Ρωσία. Η περιοχή του Όρους, όταν διαμορφώνονταν αυτά το διεθνές στάτους του Όρους, να χαρακτηριζόταν ως να έχει οικουμενικά χαρακτηριστικά και να μην υπάρχει κανένας εθνικός έλεγχος. Υπήρξε μια μεσαία λύση, το εδαφικά υπάγεται στην ελληνική πολιτεία, το Αγίου Όρος, αλλά έχει ένα καθεστώς αυτοδιοίκητου. Μάλιστα. Πάντως αυτό το οποίο είναι ορατό διαγυμνού εφθαλμού και δεν χρειάζεται κανείς να κάνει ρεπορτάζ για να το διαπιστώσει, είναι ότι στον Άγιο Παντελεήμονα υπάρχει ένας οργασμός εργασιών. Απίστευτες κατασκευές, μιλάμε για νέα κτίρια τα οποία αναγύρονται, αλλά και μιλάμε και για παλιά κτίρια τα οποία αναπαλαιώνονται. Και αυτό γίνεται με καταιγιστικούς ρυθμούς και πέφτουν πάρα πολλά χρήματα, Παντελή. Πέφτουν και ενδεχομένως και από το ρωσικό κράτος, αλλά όπως μου είπε ένας μοναχός, η ρωσική εκκλησία έχει και δικές της πετρελαιοπηγές. Η ρωσική εκκλησία δεν είναι μια πλούσια εκκλησία. Έχει τη δυνατότητα δηλαδή να ενισχύσει οικονομικά και τον Αγίο Παντελεήμονα και βεβαίως και πολλά άλλα ανάλογα ιδρύματα. Γενικώς το μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα διαχρονικά ήταν, ας το πω, ένα άνοιγμα πολλών ειδών, όχι μόνο εκκλησιαστικού χαρακτήρα, της Ρωσίας προς τη Δύση. Και επί Σοβιετικής Ένωσης ακόμη. Πάντως, τα λέμε λίγο διπλωματικά, αλλά νομίζω ότι όποιος μας ακούει καταλαβαίνει τι θέλουμε να πούμε. Εγώ θυμάμαι πριν από πολλά χρόνια,
βρέθηκα με κάποιον απόστρατο αξιωματικό, ο οποίος μου είπε ότι ως νεαρός αξιωματικός της ΚΙΠ ντυνόταν μοναχός και πήγαινε στην περιοχή εκεί, στη δεκαετία του 70, προκειμένου να διαπιστώσει αν υπάρχει κάποιο είδους κατασκοπευτικό έργο μέσα στο μοναστήρι από πράκτορες της ΚΑΓΚΕΜΠΕ, οι οποίοι εμφανίζονταν στην Ελλάδα ως μοναχοί για να πάνε στο Άγιον Όρος. Και λέει, πηγαίναμε λέει, και τους παρακολουθούσαμε. Υπήρχε και αυτή η διάσταση, δηλαδή φοβόταν το ελληνικό κράτος και το ΝΑΤΟ προφανώς, ότι εκεί στον Άγιο Πατελήμονα είχε στηθεί μια ρωσική βάση κατά κάποιο τρόπο αντικατασκοπίας. Υπήρχε και αυτή η διάσταση. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ισχύσει. Τώρα, υπήρξαν κάποιες συζητήσεις, αναφέρθηκες και εσύ νωρίτερα, στην Αθήνα και κάποιες συμφωνίες οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως ίσονος σημασίας, νομίζω τώρα. Αυτά γίνονται για τα μάτια του κόσμου, αυτές οι διπλωματικές κινήσεις. Ούτε καν αυτές θα υλοποιηθούν, αλλά θα υποθέσουν ότι θα υλοποιηθούν. Μακάρι. Εγώ στην αρχή της εκπομπής παρουσίασα και ένα δημοσίευμα από την εφημερίδα Αυγή. Ένα παλιότερο, ένα περσινό δημοσίευμα, ήταν από την επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα στη Μόσχα. Τότε, αν θυμάσαι, Παντελή, πανηγυρίζαμε γιατί περιμέναμε να πάρουμε προκαταβολικά τα κέρδη μας από την Ρωσία. Αυτό είναι το δημοσίευμα της Αυγής, που μιλάει για μια μεγάλη συμφωνία Τσίπρα που είχε στη Μόσχα, ναι. Έως 5 δισεκατομμύρια ευρώ προκαταβολή για τον αγωγό. Ένας αγωγός ο οποίος φυσικά ποτέ δεν άρχισε, τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν έχει αρχίσει να κατασκευάζεται. Και νομίζω ότι είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό το δημοσίευμα, αλλά και το γεγονός ότι ήρθε ο Πούτιν στην Ελλάδα, έκανε αυτό το οποίο ήθελε να κάνει ο άνθρωπος και αποχώρησε. Και φυσικά αυτά τα δημοσίευματα μοιάζουν πολύ μακρινά πλέον. Νομίζω ότι βγαίνουν κάποια συμπεράσματα και για το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης και προπαγάνδας στην Ελλάδα, έτσι. Το συμπέρασμα είναι ότι αυτό που είπε τότε ο Καραμαλής, ότι ο Καραμαλής το είπε λίγο πιο απλαϊκά. Η Ελλάδα ανήκει στη Δύση. Το θέμα είναι ότι η Γιάλτα ακόμα ισχύει. Το ερώτημα είναι θα ξεπεραστεί η Γιάλτα. Υπάρχουν προβληματισμοί ότι σε ένα γεωπολιτικό παιχνίδι που παίζεται σε έναν ευρύ και ευαίσθητο χώρο στην περιοχή μας, υπάρχουν σχέδια λέω, αναθεώρησης πολλών πραγμάτων, ισορροπιών, μορφής, στάτους κτλ. Είναι ανησυχητικό σενάριο αυτό, διότι είναι ένα είδος τριεθνούς, το οποίο κατά την άποψη αυτή, κατά το σχέδιο, κατά την λογική αυτή, θα πάρει μία μορφή buffer zone, όπως λέμε, ή buffer state. Τώρα αυτά βέβαια είναι λίγο σενάρια επιστημονική. Δεν είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας, συζητιώνται, αλλά το ότι συζητιώνται δεν σημαίνει ότι θα υλοποιηθούν. Και δεν ξέρω αν το είχα πει την προηγούμενη φορά όταν είχαμε εδώ πέρα βρεθεί, και όταν η Ελλάδα μετά το 17 προσπαθούσε να κάνει τις επεκτάσεις της, υλοποιώντας εκείνη τα σχέδιά της προς την Ανατολή, και στην έξοδο από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ένα από τα σενάρια που τέθηκε για συζήτηση στο τραπέζι των Αμερικανών, αλλά δεν υλοποιήθηκε, γι' αυτό σας λέω να είμαστε συγκρατημένοι και να ελέγχουμε το τι λέμε. Λέμε δηλαδή ότι υπάρχει ένα σενάριο. Τότε λοιπόν ένα σενάριο ήταν να δοθεί η Μακεδονία στη Βουλγαρία. Το οποίο σενάριο όμως δεν υλοποιήθηκε. Άρα και τώρα υπάρχουν σενάρια πάνω στο τραπέζι, διάφορα σενάρια, τα οποία μπορεί και να μην υλοποιηθούν. Άραστε, αλλά κάτι η ισχυρή αυτού του κόσμου είναι υποχρεωμένη από το ρόλο τους να επεξεργάζονται πολλά και διαφορετικά σενάρια. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία διαθέτει δύο τουλάχιστον στρατηγικά σημεία. Το Βόσφορο και τον Λίσποτο. Πόσο μπορεί η νέα δομή, η νέα παγκόσμια δομή να ανεχθεί αυτά τα στρατηγικά σημεία, να βρίσκονται σε μια Τουρκία η οποία γίνεται όλο ένα και περισσότερο ανεξέλεγκτη. Δηλαδή, πόσο μπορούν οι Ρώσοι να ανεχθούν ή ακόμη και οι Αμερικανοί μια Τουρκία η οποία θα τους, ειδικά για τους Ρώσους, θα τους ελέγχει στο Βόσφορο, θα τους ελέγχει στο θάλασσα του Μαρμαρά, θα τους ελέγχει στον Ελίσποντο κτλ. Άρα, πιέσεις για αναθεώρηση μιας περιοχής που υπάρχουν στρατηγικά σημεία υπάρχουν. Αυτά βέβαια δεν περιορίζονται μόνο στα στρατηγικά σημεία, περιορίζονται σε χώρους που θα περνούν αγωγή. Γι' αυτό και πρέπει να προσέξουμε ότι ο αγωγός, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, είναι κάτι θετικό. Ωραία, αναβαθμιζόμαστε γεωπολιτικά. Αλλά όταν πας να παίξεις σε μια κατηγορία Champions League, προσέχεις ποιος είναι ο προπονητής σου, παίρνεις και καλούς παίχτες για να σου κάνουν το παιχνίδι, έτσι δεν και είναι. Την μπάλα μπορείς να θέλεις παίξεις. Και καλή κυβέρνηση, θέλεις και καλό προπονητή. Αλλιώς δεν μπορείς να παίξεις. Άμα πας δηλαδή, αν πάει ο Εθνικός Αξιωπόλεμος να παίξει η ομάδα που έπαιζα και εγώ μικρός, δηλαδή να παίξει στο Champions League, αντιλαμβάνεστε ότι θα χάσει.
Έτσι είναι λοιπόν η Ελλάδα. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται γεωπολιτικά, αλλά έχει μια ερασιτεχνική πολιτική ομάδα που την διακυβερνά. Έστω και αν αυτή η ομάδα κάνει όλα τα θελήματα της Δύσης. Άρα ένας επιπλέον λόγος που φαίνεται μια... Δεν φαίνεται μια δυσφορία, νομίζω εγώ, στη Ρωσία, διότι η Ρωσία αντιλαμβάνεται ότι η Ελλάδα δεν έχει το εκτόπισμα να έρθει σε ρήξη με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά στην κατάσταση που βρίσκεται με την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, για να κάνει μια στοιχειώδη πολιτική απέναντί της. Ζητάει όμως ορισμένα πράγματα, ζητάει ας πούμε Ντρενοσέ, ζητάει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, σου λέει αν γίνει ένας διεθνής αγωνισμός να παίξω κι εγώ. Βάλε με στο παιχνίδι να παίξω. Γιατί? Έχουμε κομμουνισμό, δεν έχουμε κομμουνισμό. Ούτε οι Αμερικανοί, προσέξτε, οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή δεν έχουν τη Ρωσία ιδεολογικό αντίπαλο. Οι Αμερικανοί, το πρόβλημα που έχουν με τη Ρωσία είναι ότι κατέχει ένα γεωπολιτικό χώρο, ο οποίος εάν ελεγχθεί και μπορέσει να βγει από την περικύκλωση, αυτός ο χώρος δίνει της Ρωσίας τη δυνατότητα να ελέγξει όλο τον κόσμο. Άρα για να μπορέσει να την ελέγξει, προσπαθεί να την περικυκλώσει. Αυτή είναι η προσπάθεια που κάνουν οι Αμερικανοί. Μπορεί και η Γερμανία να ήταν. Έχουμε και αναζωπήρωση των σεναρίων τώρα για την εμπλοκή της Πολωνίας τις τελευταίες ημέρες. Οι Πολωνοί έχουν εδώ ένα μόνιμο αντιρωσικό αίσθημα. Νομίζω έχει και ιστορικές βάσεις. Και είναι το μόνο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει κηρύξει παράνομο το Κομμουνιστικό Κόμμα. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα να βάλουν εγκαταστάσεις πυραυλικές στο έδαφος τους. Αυτό είναι ένα πρόβλημα για τη Ρωσία. Και ο Πούτιν, αν προσέξατε, νομίζω το προσέξατε, είπε ότι εάν τοποθετηθούν στη Ρουμανία και στην Πολωνία αυτού του είδους οι πύραυλοι, θα αντιδράσουμε και εμείς ανάλογα. Δηλαδή θα αναπτύξουμε και εμείς τα δικά μας. Άλλωστε, αυτούς τους πυράβλους μέχρι τώρα υποτίθεται κορόιδευε η Δύση, λέγοντας ότι τις βάζει για το Ιράν. Αυτή τη στιγμή το Ιράν δεν είναι πυρηνική απειλή. Σταμάτησε το πρόγραμμά του. Άρα είναι σαφές αυτό που είπε και ο κύριος Πούτιν, ο οποίος είναι έξυπνος άνθρωπος, τα καταλαβαίνει αυτά. Πολλές φορές, Παντελή, εδώ στην Ελλάδα αντιμετωπίζουμε τους Ρώσους περισσότερο με έναν τρόπο συναισθηματικό. Έχει βάση όλη αυτή η ιστορία. Δηλαδή, ο μέσος Έλληνας, μέσα στην όποια ανάλυση μπορεί να κάνει για τα μεγάλα γεωστρατηγικά παιχνίδια, έχει κάπου στο βάθος του εγκεφάλου του ότι ξέρεις, οι Ρώσοι, επειδή είναι Ορθόδοξοι ή δεν ξέρω κι εγώ τι, επειδή μας βοήθησαν το 1821, θα μας ξαναβοηθήσουν ή θα είναι στο πλευρό μας. Ή τους έχουμε σαν φυσικούς συμμάχους. Ισχύει κάτι τέτοιο κατά την άποψή σου? Καταρχάς, οι Ρώσοι όταν μας βοήθησαν στο 1821, μας βοήθησαν, να μην πιάσουμε τώρα λεπτομέρειες γιατί θα μας πάει πολύ, μας βοήθησαν όποτε μας βοήθησαν, διότι τους συνέφερε και τους ίδιους. Μας βοήθησαν ως αντιπερισπασμό καταρχάς, μόνο αυτό λέω και δεν το αναλύω περισσότερο, ως δηλαδή εξέγερση βαλκανικών λαών, άρα και του ελληνικού, για αντιπερισπασμό στα μέτωπα που άνοιγαν οι ίδιοι σε άλλες περιοχές με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι Ρώσοι όταν από ένα σημείο και πέρα, εγώ νομίζω αυτό έγινε μετά τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο το 1828, οι Ρώσοι από εκεί και πέρα αλλάζουν πολιτική σε σχέση με την Ελλάδα και πιστεύουν ότι εκείνο που θα τους δώσει την διέξοδό τους προς την περιοχή είναι η υποστήριξη των αδελφών του Σλάβων. Άρα ακολουθούν μια πανσλαβική πολιτική στην περιοχή από την οποία η Ελλάδα είχε σαφείς αρνητικές επιπτώσεις υπήρχαν στην Ελλάδα. Ασφαλώς. Άλλωστε η Μεγάλη Βουλγαρία του 1877 ήταν σε βάρος της Ελλάδας Μεγάλη Βουλγαρία. Βεβαίως. Και η αναθεώρηση έγινε το 1878. Άρα η ιστορία που λέει ότι έχουμε μια φιλική διαχρονική σχέση, αν τα βάλουμε ομάδα διπλωματικά τα πράγματα κάτω, έτσι, με τη Ρωσία, δεν ισχύει νομίζω. Και σε επίπεδο έτσι, χριστιανικό και ομόδοξο, όπως το θέτουν ορισμένοι, δεν πιστεύω ότι σε επίπεδο πολιτικό θα λειτουργήσει. Μπορεί να λειτουργήσει σε επίπεδο ενδεχομένως κοινωνίας, όπως λειτουργήσε και στη σχέση τη δική μας με τους Σέρβους. Η σχέση της Ελλάδας με τους Σέρβους κατά τους τελευταίους Βαλκανικούς πολέμους, δηλαδή τα τελευταία χρόνια, τη δεκαετία του 90, δεν είχε την ίδια αντιστοιχεία με τις διακρατικές σχέσεις. Οι διακρατικές σχέσεις ήταν πιο αφηρημένες και πιο αποστασιοποιημένες από αυτό που διαμόρφωνε η κοινωνία. Άλλωστε, αν θυμάστε, το έλεγε κατά καιρούς τότε και ο Μιλόσεβιτς, ας πούμε, ότι υπήρχε μια αντιστοιχεία μεταξύ της βούλησης. Επειδή είναι δύναμη της περιοχής, μεγάλη δύναμη η Ρωσία, όπως και είναι και έχει και πλοία στη θάλασσα εδώ στο Αιγαίο,
έχει λόγους να μην θέλει να υπάρχει μια χώρα που θα ελέγχει το Αιγαίο στα 12 μίλια. Την προτιμά να έχει, δηλαδή τα στενά, τα θαλάσσια στενά να είναι ευρύτερα από ό,τι θα ήταν αν είχαμε 12 μίλια. Άρα εκεί δεν μας υποστηρίζει. Στο θέμα των Σκοπίων δεν έχουμε κοινή θέση. Ήταν από τις πρώτες χώρες που αναγνώρισαν την ονομασία των Σκοπίων. Τώρα υπάρχει ένα θέμα με την Τουρκία. Στη λογική γενικώς, του ότι ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου. Γενικώς μας υποστηρίζει, αλλά προσέξτε, υπάρχουν τάσεις και εκφράστηκαν ακόμη και από τον Πούτιν τώρα ότι η Ρωσία επιθυμεί μια βελτίωση πλέον των ρωσοτουρκικών σχέσεων. Απλώς λέει ότι η Τουρκία πρέπει να ικανοποιήσει ορισμένες προϋποθέσεις. Μας έριξε αεροπλάνο. Θα πρέπει να ικανοποιήσει διεθνείς όρους, αποζημιώσεις κτλ. Να κάνει το πρώτο βήμα. Καταλάβατε, δηλαδή. Είναι λίγο πολύπλακα τα πράγματα να πει κανείς ότι ξέρετε, επειδή έχουμε υποστεί δεινά, αν έχουμε υποστεί, όποια δεινά έχουμε υποστεί από τις ΗΠΑ, θα στραφούμε προς τη Ρωσία και η Ρωσία απριόρι και ξέρω εγώ, χωρίς καμία προϋπόθεση θα μας υποστηρίξει. Διότι με μια οικονομία που κλειδωνίζεται έτσι. Και λόγω έχει και τις δικές της δυσκολίες, αλλά και η Ρωσία είναι μια δύναμη η οποία σέβεται τις διεθνείς συμφωνίες που κάνει, όχι μόνο τις φανερές. Αλλά οι μεγάλες δυνάμεις κάνουν και κρυφές συμφωνίες. Αυτές δηλαδή οι συνομιλίες που κάνει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι θα τις στηρίξει. Αν θυμάστε τότε που έκανε το άνοιγμα ο Τσίπρας μαζί με τον κύριο Λαφαζάνη τότε προς τη Ρωσία, η Ρωσία δεν ήταν τόσο θερμή στο να τους υποδεχθεί σε αυτά που οι ίδιοι νόμιζαν ότι θα πάνε στην κόκκινη πλατεία, θα τα θέσουν και η Ρωσία θα τα αποδεχθεί. Άρα λοιπόν, για να καταλήξουμε, δεν λέμε ότι είναι μια δύναμη που είναι απέναντί μας. Είναι μια δύναμη που έχουμε μια. Την ίδια πίστη, άρα έχουμε μια χημεία, ίσως και εξαιτίας αυτού, έχουμε όμως και αντιθέσεις και στο θρησκευτικό και στο πολιτικό πεδίο. Μπορούμε, εάν έχουμε μια πολυδιάστατη και έξυπνη πολιτική, να έχουμε υποστηρικτεί και τη Ρωσία. Άλλωστε η Ρωσία, με κάποιο τρόπο θα πρέπει η Ελλάδα να είναι από τις χώρες που θα θέλει να την βάλει στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων ως παρουσία, διότι όταν υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή πέραν της μίας ή δυο, αυτές μέσα από το δικό τους ανταγωνισμό εξισορροπούνται και από αυτή την εξισορρόπηση και οι μικροί κάτι θα κερδίσουν. Θα πάρουν τα αποφάγια. Ένα σχόλιο σου θέλω για την κατάσταση την πολιτική κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας. Έχουμε από ό,τι φαίνεται ένα Eurogroup το οποίο καταλήγει σε μια συμφωνία, η οποία συμφωνία εντάξει δεν έχει υπογραφεί ακόμα, αλλά εν πάση περιπτώσει φτάνουμε, είμαστε στα τελειώματα σε ό,τι αφορά τα επιμέρους θέματα της. Είναι αναμφισβήτητα κάτι θετικό αυτό, μετά από τόσους μήνες αβεβαιότητας. Από εκεί και πέρα όμως, για να έρθει αυτή η συμφωνία, έχουμε ακόμα μια επιδρομή λιτότητας. Κοιτάξτε, το ένα είναι αυτό που λέτε. Έτσι είναι, ότι θα σφιχτούμε ακόμα περισσότερο, ότι η συμφωνία θα υπάρξει, άρα θα πάρει χρήματα η κυβέρνηση, θα μπορέσει να κάνει μια διαχείριση. Σε αυτό το ζήτημα, αυτό θα της δώσει μια παράταση χρονική επιβίωσης. Εκεί που δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό το ζήτημα είναι όταν νιώσει την οικονομική πίεση στην τσέπη του χοντρά ο ελληνικός λαός, πώς θα αντιδράσει. Εκεί δεν ξέρω, νομίζω το είχα πει την προηγούμενη φορά που συνομιλούσαμε. Δεν μπορώ να καταλάβω εάν εκείνο το πράγμα είναι τόσο οδυνηρό που τον βγάλει στον δρόμο και δεν ξαναπάει σπίτι του, οι ημέρες της κυβέρνησης θα είναι λίγες. Εάν όμως εκείνο τον καθυλώσει ακόμη περισσότερο, πιστεύω ότι μέχρι την επόμενη κρίση που προσδιορίζεται οικονομικού χαρακτήρα, δηλαδή αβεβαιότητα που προσδιορίζεται σε περίπου σε ένα χρόνο, η κυβέρνηση θα πάρει ανάσα. Μέσα σε αυτόν τον χρόνο θα μπορέσει να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις που θα την κάνουν καθεστώς. Πάντως, αυτή τη στιγμή, ο μόνος πολιτικός χώρος που έχει τέτοιου είδους δυναμικό και παίζει είναι ο χώρος του ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπω λοιπόν μια αντιπολίτευση κατακαιρματισμένη και διαλυμένη. Δεν περιμένω τίποτα από τα μικρά κόμματα, δηλαδή ΠΑΣΟΚ και ΠΟΤΑΜΗ κτλ. Αυτοί απλώς, από ό,τι καταλαβαίνω πλέον, περιμένουν μέσα από την αποτυχία ενδεχομένως του ΣΥΡΙΖΑ να αυξήσουν τις δυνάμεις τους. Κάτι το οποίο αμφιβάλλω, ακόμη και αν ο ΣΥΡΙΖΑ αποτύχει, οι δυνάμεις που θα εγκλωβιστούν θα πάνε στο ΠΑΣΟΚ ή στο ΠΟΤΑΜΗ. Και βλέπω και μια Νέα Δημοκρατία η οποία προς το παρόν κινείται με τη λογική του μη μου άπτου. Θέλει δηλαδή, εάν αυτό που βλέπω δεν είναι μια αδυναμία να διαμορφώσει πολιτική, η μια προσέγγιση είναι να είναι μια αδυναμία να διαμορφώσει πολιτική. Mm-hmm. Η άλλη είναι να έχει διαμορφωμένη πολιτική, αλλά λέει, έχουμε κανένα λόγο τώρα εμείς να βάλουμε τα χέρια μας στη φωτιά, άσε να τα τραβήξουν όλα αυτοί και θα πέσουν σαν ωριμό φρούτο και θα έρθουν σε εμάς.
Λοιπόν, το δυναμικό που βλέπω στη Νέα Δημοκρατία είναι πολύπειρο πολιτικά, αν εξαιρέσω και ακόμα και ο αρχηγός της. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει εκείνη τη συνοχή και το θεωρητικό background που να κάνει μεγάλα παιχνίδια και μεγάλους ελιγμούς. Αυτούς τους άλλους, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ, τους έχω πιο ικανούς σε αυτό το πεδίο. Μάλιστα. Για την τελευταία νομοθετική πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ που επιτρέπει offshore εταιρείες στους υπουργούς. Δηλαδή τέτοια ανακολουθία δεν μπορώ να πιστέψω. Είναι αυτό το πράγμα, έχουμε πάθει έναν μυθριδατισμό. Μας τα ρίχνουν τόσο κατάμουτρα τα ψέματα και τις αλλαγές πολιτικής και σου λέει, μα τώρα αυτό είναι ο ορισμός της ανηθικότητας. Από τη μια σου μιλάνε για το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς και από την άλλη παίρνουν τέτοιου είδους μέτρα που είναι ο ορισμός της ανηθικότητας. Και λες τώρα δεν μπορώ να πω τίποτα, έχω φτάσει στο άκρο. Αυτό όμως πρέπει να ρωτήσεις έναν ψυχαναλυτή ψυχολόγο, διότι αυτό πώς έχει επιπτώσεις πάνω στην ψυχολογία του καθημερινού. Και τα χτυπήματα να είναι απανωτά. Τον αφήνει άναυδο. Και σου λέει, εγώ από τη μια θα στα ρίχνω, θα στα λέω έτσι ομά, θα σου κάνω ακριβώς τα δείτε αυτά που του λέω και από την άλλη θα σε έχω καθυλωμένο στο σπίτι σου. Και δεν θα μπορέσεις να μιλήσεις, διότι αν μιλήσεις είσαι φασίστας. Ωραία, εντάξει. Τότε. Ευτυχώς εμείς έχουμε τη δυνατότητα, ερχόμαστε εδώ και λέμε καμιά κουβέντα. Βάζεις σε αυτή την κατηγορία και την απίθανη δήλωση του κυρίου Κυρίτση ότι ο σκοπός της κυβέρνησης ήταν να φορολογηθούν οι μενοευρωπαίοι. Ο Κυρίτσης ή η άλλη ηθοποιός, πώς τη λένε. Βαγενά. Η Βαγενά τώρα. Η Βαγενά παίρνει 7.000 το μήνα και δεν την πειράζει βέβαια αν εμείς είμαστε 99 χρόνια στο μνημόνιο. Βεβαίως. Οποιοδήποτε έπαιρνε 7.000 δεν τον πειράζει. Και 109 να ήταν και 1.009 να ήταν, αν παίρνει 7.000 και οι άλλοι παίρνουν 700 ή 400 ευρώ. Ρώτα αυτόν όμως που παίρνει, αν τον πειράζει για τα 99 χρόνια. Και αυτά που λέει ο κύριος Κυρίτσης είναι πολύ διχαστικά. Ο άνθρωπος έχει μείνει με τη λογική του όπλου παραπόδα, την οποία δεν έχει εγκαταλείψει ακόμα και το ΚΚΕ. Έτσι. Δεν πάμε για δεύτερο γύρο εμφυλίου. Παντελή Σαββίδης, ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα. Ευχαριστώ και εγώ. Να είσαι καλά, Παντελή. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε με ιατρικά θέματα. Αυτά θα βάλουμε στο τραπέζι σε λίγα λεπτά.